Εδώ, ο Τούμπλος. Καλώς τον. Τι έγινε? Όλα μια χαρά. Εντάξει, είμαστε λίγο πικραμένοι σήμερα το μπάσκετ. Ναι, βέβαια, λογικό είναι. Αλλά εντάξει, δεν με φλίστερο πάω για μπάσκετ, γιατί είναι ούτε μια τρίκα από τα... Άστο, χαλάρωσε, γιατί άδικο. Φορτωμένη μαγιά. Όχι, μεγάλη ομάδα. Το παγώ, δεν το πάω. Άδικο. Όχι, δεν έχει. Λοιπόν, γιατί το κάνεις αστά. Εμείς δεν είπαμε τίποτα. Αλλά ήταν όλο ηρωνία. Όλο ηρωνία και εγώ δικαιούμαι τώρα να ακουστά. Αλήθειες, φίλε, αλήθειες. Ποιος? Αλήθειες λέμε, δεν λέμε ψέματα. Ναι, ευρωπαϊκά είσαι, ρε φίλε. Εμείς αλήθεια λέμε. Τι ψέματα λέμε. Είπαμε εμείς. Γιατί το κάνεις. Γιατί το κάνεις. Πώς? Πώς ευρωπαϊκά έχει. Μα και εγώ αλήθεια σου λέω. Είσαι μεγάλη ομάδα, δεν είσαι μικρή. Δεν έχει ευρωπαϊκά. Αλλά δεν με. Πρόσεξε να δει. Το ότι είσαι μεγάλη ομάδα στο μπάσκετ, είσαι μεγάλη ομάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι όμως εμένα με απαγορεύεις να σε κάνω καζούρα και αγκουστάρω. Πώς θα γίνει τώρα. Δηλαδή σήμερα έχουν τη Ρεάλ. Βέβαια. Φυσικά. Α, κοίταξε, αυτός ναι. Και εγώ. Χιλιάδες παοξίδες. Να ντρέπομαι, με περηφάνεια το λέω. Γουστάρω. Πλάκα κάνεις ρε φίλε. Το λες και δεν ντρέπεσαι. Εγώ να ντρέπομαι. Πολύ περήφανος είμαι. Όταν έπεσε ο Παναθηναϊκός με την Τζέσσεκα και τα έπαιρνε ο Παναθηναϊκός. Καλά που υπάρχει η Ρεάλ, καλά που υπάρχουν οι άλλες και σας δίνουν καμιά φάπα. Σου κάνει μια ερώτηση ο Γιώργος. Ξανακάτω για τον Παναθηναϊκό. Τώρα καθαρά μιλάμε με κοινή λογική, ούτε σα κρύβονται τίποτα. Παναθηναϊκός Τζέσσεκα. Εσύ δηλαδή δεν ήσουν με την Τζέσσεκα. Καλή ερώτηση. Μέσα στην Αθήνα να κατεβαίνουν οι άλλοι και να πρασινίζουν την πόλη. Καλή ερώτηση. Δεν σου γυρίζανε τα μυαλά. Με Τζέσσεκα είμαι, με Τζέσσεκα είμαι. Μπράβο σου, άρα και εμείς ήμασταν με τη Ρεάλ. Γιατί εσύ ντρεπόσουν, δηλαδή. Όπως και στα Final Four του Άρη που έπαιζε ο μεγάλος Νίκος Γκάλης, ήμασταν με τους άλλους. Να απαντήσει, να απαντήσει. Εγώ το Παναθηναϊκό στο μπάσκετ έχω την παλότητα. Με εσένα στο μπάσκετ έχω την παλότητα. Να φίλε, σαν σύλλογο όμως είσαι Ολυμπιακός. Το ξαναεξηγώ εμένα προσωπικά σαν Γιώργο. Μ' ανάγκασες φέτος, εσύ Ακουφίλε. Με ανάγκασες να ασχοληθώ με τον Αγωνιστική Βέλεϊ. Αγωνιστική αντιπαλότητα δεν έχουμε μεταξύ μας, το ξέρουμε κι εμείς αυτό. Οπαδική είσαι αντιπαλότητα. Πιο μεγάλη ομάδα αγωνιστικά. Βέβαια. Αλλά οπαδική αντιπαλότητα έχουμε. Φυσικά. Και εγώ γουστάρω που έχασε σήμερα. Έτσι. Τι να κάνουμε τώρα. Το βόλεϊ πέφτει το ήξερε, σαν άθλημα. Το βόλεϊ πέφτει το ήξερε. Για το βόλεϊ. Εγώ φέτος, συγγνώμη λίγο Τζόρνταν, ο μόνος λόγος εγώ προσωπικά που ασχολήθηκα με το βόλεϊ είναι που έπεσα τελικό μαζί σου. Ρε αν έπεσα τελικό με το Φίνικα Σύρου. Ούτε χίλια άτομα δεν πάει. Όπου σε βρήκα φέτος, σε έδωσε καμπύλια φέτος, ρε φίλε. Πού ρε φίλε, σε όπου, εκτός στο μπάσκετ δηλαδή, στα υπόλοιπα όλα φάπες έφαγες. Φάπες έφαγα. Στο βόλεϊ δεν έφαγες φάπες. Στο ποδόσφαιρο δεν έφαγες. Πήρες πρώτη φορά την ιστορία. Ρε φίλε, κάδους πέταγες μέσα. Κάδους πέταγες μέσα στο Ρέντι να πούμε. Ρε 30 προβλήματα έχω στο βόλεϊ, μην μιλάς για βόλεϊ. Ρε δεν αμφιβάλλω γι' αυτό, άλλο σου λέω. Για φέτος. Όπου σε βρήκα φέτος, φάπες σου δώσα αλλού. Στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ μόνο με κέρδισε αυτό. Στο μπάσκετ όχι. Στο μπάσκετ ήρθες και με τα δεύτερα και με κέρδισες. Για να τα ακούσεις αυτό. Στο πόλο παίζει δεν τροφάκια. Ρε φίλε, άκου να δεις. Επειδή ο σύλλογος είναι... Πρόσεξε. Ο σύλλογος είναι ένας, αλλά τα τμήματα είναι πολλά. Είναι το μπάσκετ, το βόλεϊ, ξέρω εγώ το ποδόσφαιρο, τμήματα. Όταν χειρουργείς το υπόλοιπο ποδόσφαιρο, το υπόλοιπο αθλητικό, ας πούμε, της χώρας, μισήσε μετά από όλο τον κόσμο. Ναι, δεν μπορώ να σε συμπαθήσω εγώ τώρα δηλαδή στο μπάσκετ. Ναι. Πώς θα γίνει. Μισήσε. Στο πόλο παίζει μπροστάκια. Μόνο αυτό παίζει. Πώς. Στο πόλο παίζει μπροστάκια. Δεν ακούω τι λέει. Στο πόλο δεν ξέρουμε καν κολύμπι ρε φίλε. Στο πω εγώ. Τι συγκρίνεις. Εσύ αυτή τη στιγμή στο πόλο μπρατζάκια για να μην πληγούμε, έχεις τη δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Γιατί η μεγαλύτερη δυναστεία στο πόλο φυσικά για όποιον ξέρει πόλο. Είναι ο εθνικός, έτσι, εννοείται αυτό. Με 40 στη σειρά έχει πάρει ο εθνικός. Δεν μου λες. Διηγώντας ανακλέζει το εθνικό, διηγώντας ανακλέζει. Ναι, αλλά είναι η μεγαλύτερη ομάδα, πώς θα το κάνουμε. Δεν μου λες τώρα, αν πέσει η Βέρεια, πρέπει να πέσει κι εσύ. Τι? Αν πέσει η Βέρεια, εσύ δεν πρέπει να πέσει. Ερώτηση. Καλά τώρα σοβαρά μιλάς. Α, είδες λοιπόν, πώς θα σε γουστάρω εγώ μετά, ρε μαγκα. Τι να πέσει, φίλε, αν πέσει, θα πέσει κυβέρνηση. Ναι, άμα πού. Και μετά να ντρέπομαι εγώ που δεν σε γουστάρω. Καλά σου λέει, ναι, ρε φίλε, τι να κάνω. Έχω δυναμική, ρε φίλε. Έχει δυναμική. Ποια δυναμική έχει, ρε φίλε. Δεν λέει ψέματα. Ποια δυναμική έχει εσύ, για πε μετά. Έχει 6 εκατομμύρια γράμμε σε όλη την Ελλάδα, ρε φίλε. Τι έχει. Πόσο έχει. 6 εκατομμύρια. Όχι, 32 είστε. Εγώ βλέπω το Καρασκάκι με τουτούκα κάνετε κερκίδα εκεί. Βρε, α το Καρασκάκι, πώ είμαστε. Βρε, πού είναι ο κόσμο. Βρε, πού είναι ο κόσμος, με γυναικόπαιδα το γεμίσατε στη Φιέστα, ρε. Καλά, μιλάς και εσύ με την κόμμα. Εγώ να μιλάω, γόρε. Σε 6 ώρες έκανα sold out πέρσι με σένα, βρε. Μιλάς και εσύ με την κόμμα με τα iPhone. Βρε, σε 6 ώρες έκανα sold out, ρε. Για τις κόμμενες σου λέει και τα iPhone. Γιατί αυτό τι έγινε δηλαδή. Αυτός έχει πάρει και 30 σερί, έγινε, δεν κατάλαβα. 30 σερί τίτλους αυτός παίρνει και δεν γεμίζει το γήπεδο. Εγώ που δεν παίρνω καθόλου. Σας κοροϊδεύει κάτω και το ρωτέ να πει. Σοβαρά μιλάς τώρα.
Εγώ να μιλάω σοβαρά. Ρε φίλε, απάντησες μόνος σου γιατί υποστηρίζαμε τη Ρεάλ. 4 εκατομμύρια λεκανοπαίδιο, 4,5 εκατομμύρια Καρασκιά και δεν μπορεί να γεμίσετε, ρε. Δηλαδή πώς είχαμε βρει για σένα σε Ελλάδα, πώς είμαστε. Το Καρασκιάκι δεν γεμίζει, ρε φίλε. Εντάξει, Τζορ, δεν θέλω να μιλήσουμε με τον άλλο φίλο που έχει. Μίλα με τον άλλο, συνοηθεί γιατί με μένα δεν μπορεί. Πες μου. Πώς είμαστε σε όλη Ελλάδα, πώς πιστεύεις είμαστε σε όλη Ελλάδα. 2 εκατομμύρια για πλάκα. Οι περισσότεροι είστε, δεν το συζητάμε αυτό. Εγώ πιστεύω, όχι, εγώ πιστεύω ότι είναι πάνω από 2 εκατομμύρια. Είστε 3,5 εκατομμύρια είστε. 3,5 λες. Ναι, 3-3,5 εκατομμύρια. Και μετά μέσα μετά ποιοι είναι. Η Παναθηναϊκή. Και μετά είναι οι Αεξίδες. Και μετά είναι, και μετά είναι και η Πυρηγή, μετά είναι η Πανεγιάλη. Πώς θα το αλλά βλέπω κόσμο δεν πάει στο γήπεδο. Πώς θα το κάνω. Το θέμα δεν είναι πώς είναι στην Ελλάδα. Άρα σε κόσμο είστε τέταρτος. Όγδοο είμαστε εμείς. Κατά την άποψή μου, ναι, είμαστε τέταρτοι. Αν πάρουμε μερικούς τίτλους ακόμα. Θα πάρει τρίτη. Ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος σε κόσμο μέσα στην Ελλάδα. Ακού να μαθαίνεις κι εσύ. Μικρέ. Οπα. Λοιπόν, ναι. Και μέσα στην Αττική που είσαι εσύ εκεί, έχει πάνω από 300.000 ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Το λέω να το ξέρεις. Μισό έτσι. Στη Μακεδονία είναι το 70%, το 65%. Στην Μακεδονία είμαι πρώτος. Μην την ψάχνεις, όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Στη Βόρεια Ελλάδα, ναι, είναι ασπρόμαυρα τα πάντα. Από τον ποινιό και πάνω είναι ασπρόμαυρα. Από πόλη και πάνω, λες, απούλες. Από τον ποινιό και πάνω είναι όλα ασπρόμαυρα. Α, από τον ποινιό, ναι. Δηλαδή η Λάρισα είναι υποκρίδες, δηλαδή. Βέβαια, τι, αφιβάλλεις. Η Λάρισα είναι υποκρίδες. Από τον ποινιό και πάνω, ρε φίλε, είσαι και ο γεωγράφητος, πώς το λένε να πω. Γεωγράφητος. Από πού είσαι, εσύ, για πες μας. Από πού είμαι. Ναι. Μοσχάτο. Ωραία. Μοσχάτο είναι. Πάνε εκεί στη Θεσσαλονίκη, στη γέφυρα από κάτω, για να δεις ότι μιλάς με άνθρωπο. Να βρεις εκεί. Εκεί στις βιοτεχνίες τι ομάδα είναι, ρώτα τα παιδιά. Ρε φίλε, Θεσσαλονίκη έχει πολλούς γάμους, τώρα απλώς άνθρωποι το κρύβουν. Στη Θεσσαλονίκη λέω, στην οδό Θεσσαλονίκη, στο ηλεκτρικό εκεί, παράλληλα. Ναι. Άμπραβο, ναι, παράλληλα της Πειραιός, να μαθαίνεις. Στουρέντι 7 χρόνια ήμουνα. Άιντε. Τι να μου πεις, ρε Τζότα. Άιντε, αγόρι, πάει. Σταμάτε και εσύ. Δεν μου λες, εκεί στο Μοσχάτο νομίζω λίγα βρίστε, έτσι. Βέβαια, τι είναι. Το 90% ναι. Και από ό,τι ξέρω είστε και αντιπανιόνιοι φουλ. Ναι, αντιπανιόνιο. Γιατί. Μου το έχει πει ένα φίλο Πανιόνιο. Ότι η μεγαλύτερη αντιπανιόνιοι είναι, λέει, Γαύρι. Παρόλο που του έριξε ο Παναθηναϊκός. Ο Πανιόνιο. Με το σπανέα του Παναθηναϊκός. Άκου. Ο Πανιόνιο γαυροδιοικείται. Τον κάνατε σωματείο δικό σα και τον ελέγχετε και τον Πανιόνιο. Ο κόσμο όμω διαφωνεί λοιπόν, κάθετα. Τον κρατάτε και από κάτω σφιχτά, να μην μπορεί να κουνηθεί. Υπάρχει έγγραφο από την ΕΠΟ να πούμε για αφαιρέσει βαθμών από τον Πανιόνιο να μην πάρει άδεια και τον κρατάτε έτσι σφιχτά. Και τον βάζετε και τραγουδάει. Ρε Τζόρνταν, τι να μου πείτε, Λουί σου, μια νύχα τη δική μου. Βάλατε το Ζαμάνι εκεί πέρα, βάλατε τον Δάρα, βάλατε τα πάντα, διοικοκρατείτε. Σταμάτα ρε, να πάμε για άιντε. Λοιπόν. Για νύχα τη δική μου, ολόκληρη δική σου φίλη. Πάντω, μπράβο, φίλε. Έδωσε πνοή στην εκπομπή. Τέλος, σε πνοή στην εκπομπή, ο φίλος. Μπράβο. Να παίρνει κι άλλες φορές. Ωραίος, χωρίς να βρίσει, με αντιπαράθεση ο παδί. Δεν χρειάζεται να μας βρει. Αλλά από το Μοσχάτο έξω δεν βγήκε, αλλά έχει 7 εκατομμύρια οπαδούς. Και δίπλα είναι του Καρασκάκη και δεν πάει στον Καρασκάκη. Εντάξει. Εγώ λέω σαν οπαδός που είπε την άποψή του. Ωραίος ήταν. Έτσι να παίρνουν τηλέφωνο. Την άλλη εβδομάδα εδώ είμαστε πάλι. Ελπίζω ασφαλώς. Αγεωγράφητος τελείως. Πώς το πες.